σαν άνθρωπο που πολύ έμπνευση πρέπει να είχε, γιατί άρχισε να κουρεύει, παιδιά, η δημιουργικότητα αυτή του σε κόκκινο, άρχισε να κουρεύει παντού, πάνω σε άλογα, πάνω. Τώρα εσείς που χρειάζεστε κουρεύμα, ξέρετε ότι θα σας κουρέψω, κάνοντας ελεύθερη πτώση. Τι λες, παιδί μου, τώρα. Καλά, πάμε να δούμε τον Δημήτρη. Τον Δημήτρη δεν πάω να δω, νάτος. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ και σένα συγχαρητήρια για την εφευρετικότητά σου και τη δημιουργικότητά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ρε Δημήτρη, πώς σου ήρθε να έχεις να κουρεύεις τους ανθρώπους αυτούς αυτά τα τρελά μέρη που τους πας? Αυτή η ιδέα ξεκίνησε πριν χρόνια, όταν μια παρέα φίλων ήταν εγκλωβισμένη στο οικονομικό κέντρο τριών πηγαδιών στην Λάουσα. Εργάζονταν εκεί και είχαν λόγω κακοκαιρία έναν καιρό να κατέβουν στην πόλη. Και έτσι με πήραν τηλέφωνο και ανέβηκα στο οικονομικό να του περιποιηθώ. Στα χιόνια. Και για να γίνει λίγο πιο εξτρεμ, του έβγαλε έξω στη βουνοπλαγιά σε τέτοια μέρη, ωραία. Τι ωραίο, η επόμενη στόχη σου ποιοι είναι? Πες μου τι θες να κάνεις, να σου πω πού μπορώ να φανώ χρήσιμη. Θα πάρω σε ένα δανάι και θα σκουρέψω σε ελεύθερη πτώση. Ένα, τώρα το έχω και εύκολο γιατί το έκανα, ξέρεις. Μαλά, ναι. Βέβαια, το πήρα και έκανα ελεύθερη πτώση με 14.000 πόδια. Λοιπόν, εγώ θα το πάρω. Δηλαδή τι έκανα, οπότε θέλω να πάρω, είσαι έτοιμη. Σε ευχαριστώ, να σου πω τι άλλο extreme έχεις κάνει μέχρι σήμερα. Έχω κάνει κάτω από το βυθό, σε πισίνες. Α, είσαι μισμένη, κυρία. Α, τι ωραία. Άγια σένα. Σε μηχανή επάνω. Συγγνώμη, Δημήτρη, ατυχήματα είχες ποτέ? Δηλαδή έφυγε πιθανά καμιά γρατσουνιά, κάνει ναυτή, κάτι, συγγνώμη. Ατυχίες είπα μόνο στον εαυτό μου. Με κάποιες στιγμές λίγο έχω σε κάποια δάχτυλα, αλλά εντάξει, μικρή ζημιά. Δεν σου χρειάζεται έτσι καλύτερα στο δάχτυλο σχόλιο. Συνεχίζουμε. Α, τάτσι, πάλι καλά δηλαδή. Δεν μου λες, αν έρθει κάποιος να τον κουρέψεις κανονικά μπορείς, δηλαδή να κάτσω μια καρέκλα και να σου πω πάρτα λίγο, καθάρισε το σβέρκο. Όχι, να σε βάλει ανάποδα, κατακόρυφο. Τι πρέπει να κάνω μονόζικο, ξέρω. Εννοείται ότι έχουμε και κουρίο το οποίο έχει το κόψει κουρεύεται. Απλά έχουμε και επιθυμίες πολλών πελατών που επιθυμούν να πάμε κάπου έξω, κάτι να κάνουν κάτι μοναδικό. Καλά, να σου πω κάτι, εγώ θα το έκανα, εγώ θα ήμουν πελάτησα. Άμα ήμουν στην Μαθία, η Μαθία δεν βρίσκεσαι. Η Μαθία, Μαθία. Άμα ήμουν εκεί, αλήθεια θα το έκανα, γιατί εγώ είμαι και ολότρελη. Σου έχουν πετύχει όλα τα κουρέματα, δηλαδή πραγματικά βγαίνει το κούρεμα ή γίνονται και λαθάκια, παραπονιούνται οι άνθρωποι? Παράδειγμα τώρα, όταν είχα κάνει στο πάνω σε ανεξίπτωτο το κούρεμα, κάποιες τρίχες μου εξέφυγαν, εντάξει, μετά διορθώσαμε το τέλος. Όπω, πολύ ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μετέδωσε την κουβέντα σου. Να είμαστε καλά όλοι. Θα τα πούμε σε κανένα αεροπλάνο ψηλά. Λοιπόν, γεια